προκειμένου να εκτελέσουμε κατάλληλα την τεχνική στο κουμπ θα πρέπει η σωματική χαλάρωση να ακολουθηθεί και από την πνευματική και διανοητική χαλάρωση ώστε ο νους να απελευθερωθεί και να γίνει ευέλικτο. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ο ασκούμενο στο κουνγκ φου θα πρέπει να παραμείνει ήσυχο και ήρεμο και να κατακτήσει την αρχή του μήνου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κοινοποίηση, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλε οι ειδοποιήσει.